Έντονη είναι η χιονόπτωση που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στα Χάνια Πηλίου, με τα χιονιστικά μηχανήματα να είναι υπατμών και να προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Αστυνομικές δυνάμεις παράλληλα βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ομαλή διέλευση των οχημάτων. Την ίδια ώρα, από πλευράς του Δήμου Βόλου, επισημαίνεται ότι οι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν με μεγαλύτερη ένταση τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα μάλιστα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές και αργότερα στις ημιορεινές θα συνεχιστούν και θα ενταθούν προς τούτο εφιστούμε την προσοχή όλων, επισημαίνεται και από το Δήμο Βόλου. Ο Δήμος Βόλου στις περιοχές αυτές, όπως επισημαίνεται, έχει ήδη μηχανήματα για να παρέμβουν αν και όπου χρειαστεί, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες στους πολίτες ποσότητες αλατιού για την αντιμετώπιση του πάγου. Το χιονοδρομικό δεν γνωρίζω από τη στιγμή, αλλά λογικά είναι κλειστό γιατί υπάρχει χιονόπτωση και σίγουρα δεν μπορούν να δουλέψουν τα καρεκλάκια. Μόλις σταματήσει το χιόνι θα πατήσουν τις πίστες με τα μηχανήματα, τα λατράκ που έχουν και θα είναι σε λειτουργία πάλι κανονικά. Ναι. Όπως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε το χιόνι και ισχύρε πάνω. Είχαν έρθει αρκετές ομάδες για να κάνουν προπόνηση από τα άλλα μέρη της Ελλάδος όπου δεν υπάρχει χιόνι. Γιατί το άλλο Σαββατοκύριακο, μάλλον το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, υπάρχουν οι αγώνες παμπέδων που θα γίνουν στο Πήλιο και θα έχει αρκετό κόσμο. Ναι. Το οδικό δίκτυο είναι καθαρό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, το οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα μηχανήματα της περιφέρειας δουλεύουν συνέχεια. Οπότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Αλάτι ρίχνουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή χιονίζει. Τι εικόνα αυτή τη στιγμή χιονίζει, ναι, και ρίχνει ένα σπυρωτό χιόνι, το καλό του χιόνι που λέμε δηλαδή. Το καινούριο χιόνι είναι γύρω στους 20 πόντους, αλλά είναι υπάρχει πολύ παγωνιά, δηλαδή έχουμε μείον 5 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία. Όσοι φίλοι θέλουν να έρθουν στο Πήλιο, να απολαύσουν το χιόνι, οι φίλοι του χιονιού δηλαδή, οι χειμερινοί αυτοί που θέλουν να παίξουν χιονοπόλεμο, να κάνουν σκι, snowboard, τους περιμένουμε. Τα καταστήματά μας είναι ανοιχτά, μπορούν να απολαύσουν τα φαγητά μας, φασολάδα, το σπεζοφάι, τη γύρα, το αγριογούρνο, καφέ να πιούν στα καταστήματα που υπάρχουν εδώ στα Χάνια, μπορούν να περάσουν όμορφα. Την ίδια ώρα στο Νότιο Πήλιο, με απόφαση εκεί του Δημάρχου Μιχάλη Μιτζικού, έμειναν κλειστά τα γυμνάσια Μιλεών, Τρικερού Εργαλαστής, Γέλ και Επάλ Εργαλαστής σήμερα, καθώς και το 4ο Εργαστηριακό Κέντρο. Από νωρίς το πρωί, πάντως, εκδόθηκε και ειδοποίηση από το Λιμεναρχείο του Βόλου για θυελώδεις ανέμους. Κλειστό εν τω μεταξύ παρέμεινε σήμερα το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου, λόγω της χιονοθύελλας που σημειώθηκε στην κορυφή του βουνού των Κεντάβρων.